βεβαίως αυτό που θα μπορούσα να ρωτήσω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει τις δικές του μάχες, εντός εισαγωγικών και εκτός ενδεχομένως, για την εγκαθίδρυση του αντικαπνιστικού νόμου στην Ελλάδα εδώ και πολλές δεκαετίες. Είσαστε εσείς, κύριε Μπεχράκη, και πραγματικά θα ήθελα το σχόλιο σας τελικά. Πού αποδίδεται έτσι το γεγονός της συστηματικής εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου, γιατί ναι μεν μπορεί να υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις τους προηγούμενους μήνες, αλλά όλοι τελικά συνετιστήκαμε. Κακά τα ψέματα. Κοιτάξτε, από όταν αποφασίστηκε η εφαρμογή, ήμουν ίσως ο μοναδικός άνθρωπος που εξέφραζα τη βεβαιότητα ότι θα πετύχει η εφαρμογή. Γιατί απλούστατα είχαμε κάνει δημοσκοπήσεις, μελέτες, παρακολούθηση της κοινής γνώμης τα τελευταία χρόνια και όλα ήταν τόσο θετικά που για μένα θα ήταν πολύ δυσάρεστη η έκπληξη αν τυχόν και δεν πετύχαινε η εφαρμογή. Τώρα, γιατί φτάσαμε σε σημείο ο ελληνικός λαός να επιζητεί την εφαρμογή του νόμου, γιατί η μεταστροφή... Είναι ένα οξύμορο σχήμα, επιτρέψτε μου, όταν μιλάμε για ελληνικό λαό που είναι λίγο δύσκολος, δύστροφος. Δεν είναι. Δεν είναι τελικά. Δεν είναι καθόλου. Είναι όπως κάθε Ευρωπαίος πολίτης, έτσι συμπεριφέρεται και ο Έλληνας σήμερα. Απλώς στο θέμα του καπνίσματος δεν είχε γίνει κατάλληλη προεργασία, δεν είχε πειστεί για το πόσο ωφέλιμο είναι για τον ίδιο, για τον εαυτό του, για την κοινωνία, για τα παιδιά του, για το μέλλον της χώρας, το να γυρίσουμε σελίδα. Και αυτό νομίζω ότι επετεύχθη σε ένα μεγάλο βαθμό χάρη στις μεγάλες προσπάθειες που έχουμε κάνει τα τελευταία 10 χρόνια με εκπαιδευτική παρέμβαση στα σχολεία. Γιατί όλο το μυστικό της μεταστροφής μιας κουλτούρας ενός λαού, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι να το περάσουμε στα παιδιά. Το παιδί έχει μια μεγάλη δυναμική επίδραση στην διαμόρφωση απόψεων στην κοινωνία και δεν πρέπει να την παραμελούμε. Το κομμάτι της παιδείας που θίγουμε εδώ και χρόνια, όταν λέμε ότι το παιδί καπνίζει από τα 13, από τα 12, από τα 15 ή οδηγεί άτσαλα ή επικίνδυνα, λέμε πάντα δεν έχει παιδεία. Τελικά εκεί ήταν το ζητούμενο. Εκεί είναι όλο το ζητούμενο. Εκεί ήταν όλο το ζητούμενο και έχουμε τα τελευταία 10 χρόνια. Έχουμε 3 κέντρα, τώρα γίναν 4, ναι, που καθημερινά μία τάξη σχολείου παραλαμβάνεται με πούλμαν από το σχολείο και πηγαίνει σε μία αίθουσα ειδικά διαμορφωμένη και κάνει μάθημα για το κάπνισμα. Παίρνει υλικό για το κάπνισμα. Η προώθηση των μηνυμάτων που γίνονται είναι πολύ πολύ μελετημένη, επιστημονικά σχεδιασμένη από ομάδα ψυχολόγων, παιδιάτρων, πνευμονολόγων, εκπαιδευτικών, επικοινωνιολόγων. Έτσι μελετήθηκε αυτό το προϊόν, θα το πω, το οποίο προωθείται στην μαθητική κοινότητα και το οποίο έγινε πολύ αποδεκτό από τους εκπαιδευτικούς και έτσι μπόρεσε και τα μηνύματα που περιείχε πέρασαν στα παιδιά. Ποιο ήταν το μήνυμα? Επιλέξτε το μη κάπνισμα σαν καλύτερο τρόπο ζωής. Όχι φοβηθείτε το τσιγάρο, αλλά διαλέξτε το καλύτερο που είναι το να μην καπνίζω. Έτσι, με ευχάριστα μηνύματα, με θετικά μηνύματα, με τρόπο που είναι εντυπωσιακά εύληπτος από το παιδί, κατάλαβε πρώτα απ' όλα ο νέος άνθρωπος ότι είναι καλύτερα να μην καπνίζει. Και αυτό, αυτή η προτίμησή του, πέρασε και στην οικογένεια. Ξέρετε τι θα πει να πηγαίνει σήμερα το παιδί στο σπίτι, το παιδί των 7 χρόνων, και να λέει στον μπαμπά, μπαμπά, μην καπνίζεις. Μάλιστα. Αυτό συνέβη, αυτό συμβαίνει. Έτσι. Σύμφωνοι. Κύριε Φραγκουλάκη, ήταν όντως το ζήτημα που έχω ακούσει άλλωστε και στο παρελθόν τον κύριο Μπεχράκη να λέει ζήτημα πολιτικής βούλησης, δηλαδή έπρεπε να αλλάξει η κυβέρνηση τελικά για να μπει επιτάπητο στο θέμα, να αφομοιωθεί, να γίνει ένα με την κοινωνία το ζήτημα του αντικαπνιστικού νόμου? Πριν σας απαντήσω σε αυτό, θα θέλω να συμπληρώσω κάτι που παρακαλώ, είπε ο καθηγητής. Παρακαλώ. Στόχος και φιλοδοξία μας είναι να κάνουμε και το 5ο κέντρο στο Ηράκλειο και θέλουμε τη βοήθεια και τη συμπαράσταση των φορέων του χώρου μας, έτσι ώστε να μπορεί να πετύχει και εδώ. Έχουμε όλη τη δυναμική, όλη τη δυνατότητα και μπορούμε να το κάνουμε στο Ηράκλειο.
Απαντώντας το ερώτημά σας, νομίζω ότι ήταν ευτυχής συγκυρίες που συνέπεσαν όλα αυτά, είχε οριμάσει πια το πράγμα και θα γινόταν ούτως ή άλλως η διακοπή του καπνίσματος και μάλιστα με ένα πολύ ευχάριστο τρόπο σε μια περιοχή που όντως είμαστε λίγο ατίθαση, για να μην πω τίποτα παραπάνω, μορφωθήκαμε και μάλιστα με πολύ υψηλό ποσοστό. Θεριακλείδες. Και μου είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να βλέπω στα μεγάλα, στους γάμους, στις βαφτίσεις, στα μεγάλα μαγαζιά των 2.500 ανθρώπων να βγαίνουν έξω να καπνίζουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ θετικό και πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι θα το κρατήσουμε, να το επεκτείνουμε και στα μικρά χωριά που θέλει ακόμα λίγο προσπάθεια. Μπράβο. Κύριε Μπεχράκη, ξέρετε, αυτό λέει πολλοί κόσμος, ότι από τότε που βγήκε ο αντικαπνιστικός νόμος έχουμε πτώσει στους τζίρους, δεν έχουμε ταμεία, έχουν κλείσει καταστήματα. Αυτή είναι η μία όψη νομίσματος. Υπάρχει και η άλλη όψη νομίσματος όμως που λέει ότι με το να κόψουν οι Έλληνες το τσιγάρο, να πούνε ένα stop τελικά σε όλο αυτό που συνέβαινε, έχει βοηθηθεί και στο κομμάτι των κρατικών εισόδων ακόμα και η ίδια η χώρα μας. Θέλω απάντηση και για τα δύο σκέλη. Το οικονομικό σκέλος του μη καπνίσματος είναι πάρα πολύ δυνατό. Ήδη έχουμε ομάδα με τον καθηγητή, τον Γιάννη τον Κυριόπουλο, που μελετάει επακριβώς και θα μας φέρει πολύ εμπεριστατωμένο πόρισμα για το πόσο έχει ωφεληθεί η εθνική οικονομία από τη μεγάλη μείωση του καπνίσματος που έχει γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια. Μόλις αυτά τα αποτελέσματα τα έχουμε. Όσον αφορά το κομμάτι της νοσηρότητας, φαντάζομαι. Όσον αφορά το κομμάτι του κόστους. Του κόστους. Από την νοσηρότητα. Από την νοσηρότητα. Ο προϋπολογισμός των νοσοκομείων και ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας για δαπάνες. Ναι. Γύρω από την νοσηρότητα που προκαλείται από το κάπνισμα είναι το αντικείμενο το οποίο μελετάται από αρμόδιους, εγώ δεν είμαι ο κατάλληλος να ζητήσω το πρόβλημα, να υποδείξω το ερώτημα ήθελα μόνο, την απάντηση θα μου τη δώσουν οι ειδικοί οικονομολόγοι της υγείας και μόλις το έχουμε στα χέρια μας είναι βέβαιο ότι μαζί με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Κικίλια, ο οποίος ουσιαστικά έχει συμβάλει στην εφαρμογή του νόμου, γιατί το πήρε πάνω του, το φορτώθηκε και το έχει εκτελέσει με πολύ καλή ακρίβεια, θα ανακοινώσουμε στο ελληνικό κοινό και το ποιο είναι το τεράστιο όφελος της εθνικής οικονομίας από τη διακοπή του καπνίσματος. Αυτό θα γίνει, πιστεύω, σε μερικές εβδομάδες. Μόλις έχουν οριστικοποιηθεί. Θα έχουμε στοιχεία, δηλαδή, ακριβή. Ναι, να έχουμε τελειώσει την έρευνα και τους υπολογισμούς που χρειάζεται να γίνουν, γιατί ένα χαρακτηριστικό των όσων έχουμε κάνει, ξέρετε, είναι ότι κινούμαστε με επιστημονική μεθοδολογία και όχι με εγώ νομίζω και με προχειρότητες. Και η τελευταία κουβέντα που απευθύνουμε προς τον ελληνικό λαό σχετικά με το θέμα του καπνίσματος έχει επιστημονικό περιεχόμενο. Γυρίσαμε τη σελίδα του ότι διάφοροι που με καλή πρόθεση ήθελαν να επιλύσουν το πρόβλημα προσπαθούσαν κατά τρόπο που ήταν ανεπιτυχής. Η έλλειψη της επιτυχίας για την εφαρμογή του νόμου και για τη μεταστροφή του κλίματος γύρω από από το κάπνισμα στην Ελλάδα, κατ' εμέ ήταν ένα αποτέλεσμα της μη επιστημονικής προσέγγισης και της μη μεθοδολογικής προσπάθειας για την επίλυσή του. Μόλις αυτά τα βάλαμε κάτω, όλα λύνονται έτσι. Θέλουν μελέτη, θέλουν επιστημονική προσέγγιση και θέλουν μεθοδολογία εφαρμογής που να έχετε την πολιτική βούληση, γιατί αυτό έλειπε τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Σας έχω ακούσει να το δηλώνετε πολλές φορές και πραγματικά λίγο πριν το τέλος θέλω να ρωτήσω τον κύριο Φραγκουλάκη. Κύριε Φραγκουλάκη, μια βαριά κληρονομιά, ένα άσχημο κατάλοιπο τελικά που άφησε πίσω της όλη αυτή η λυσαλαία χρήση του τσιγάρου στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια, άφησε πίσω τη χρόνια αποφρακτή πνευμονοπάθεια. Αυτό υπονοούσε ο καθηγητής προηγουμένως, λέγοντας. Έτσι. Η χρόνια αποφρακτή πνευμονοπάθεια είναι μια πολλά, πολύ τα συναντάτε. Αρρώστια, πάρα πολλά. Είναι μια ύπουλη αρρώστια, αθόρυβη, δυστυχώς που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και πάρα πολλές φορές έρχονται στο ιατρείο και τους λένε «Μα αφού δεν έχω δύσπνοια, γιατί να κάνω εισπνοές». Μα όταν θα φτάσεις να κάνεις δύσπνοια, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Πρέπει να ξεκινήσει τη θεραπεία. Προς Θεού δεν λέω κανένας, καλά κάνει και καπνίζει. Προς Θεού δεν θέλω να πω με αυτό. Όμως, αφού καπνίζει που καπνίζει, και στόχος είναι να το κόψει, οι εισπνοές πρέπει να κάνει, αφού έχει τη χάπη ήδη δεδομένη. Μάλιστα. Αυτό θέλω να πω, είναι μια από τις πολύ πολλές αρρώστιες που είναι και λάθος δικό μας, όχι λάθος,
δική μας η πνευμονολόγια, εμείς δεν περάσαμε στην κοινωνία τόσο καλά όσο αντίστοιχα οι καρδιολόγοι. Παραδείγματος χάρη τη χοληστερίδη την ξέρει η τελευταία γιαγιά στο τελευταίο χωριό. Έτσι. Και την προσέχει, την μετράει, την ξαναμετράει. Εμείς, σε πνευμονολόγοι, δεν το περάσαμε και φταίμε εμείς αυτό. Και θέλω, κύριε καθηγητά, τη γνώμη σας πάνω σε αυτό, αν συμφωνείτε. Ναι, ότι πρέπει να το περάσουμε στην κοινωνία πόσο σημαντικό είναι η σωστή οξυγόνωση του εγκεφάλου πρωτίστως και όλων των άλλων οργάνων. Που προέρχεται από. Δυστυχώς η ΧΑΠ δεν τα φύγει τα γη. Γιατί δεν υπάρχει μια απλή μέτρηση. Σωστή. Πρέπει να πάει στο εργαστήριο να κάνει σπυρομέτρηση ο άνθρωπος για να καταλάβει ότι όντως κάτι δεν πάει καλά με την αναπνοή του. Ο κόσμος οδηγείται πλέον σε αυτές τις μεθόδους. Με την πίεση τη μετράει εύκολα. Το ζάχαρο το μετράει εύκολα. Τη χοληστερίνη τη μετράει εύκολα. Η σπυρομέτρηση είναι κάτι πιο sophisticated και είναι πιο δύσκολο. Δεν έχει εύκολη προσέγγιση. Να μου λύσετε δύο απορίες τηλεθεατών πολύ πολύ σύντομα πριν σας αποδεσμεύσω. Λοιπόν, πού επιτρέπεται καταρχάς και πού απαγορεύεται το κάπνισμα στα νοσοκομεία, ρωτάει η τηλεθεατής. Ναι, ο νόμος είναι σαφής και πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Ναι. Απαγορεύεται σε όλο το χώρο του νοσοκομείου, ναι. Ανοιχτό και κλειστό. Ανοιχτό και κλειστό. Ανοιχτό και κλειστό. Απαγορεύεται και στα προάβλια, απαγορεύεται μέχρι παντού, την περίφραξη του νοσοκομείου. Έτσι. Μέσα στα νοσοκομεία και στα σχολεία. Είτε ανοιχτή είναι η χώρη, είτε κλειστή είναι η χώρη, απαγορεύεται. Μέχρι την περίφραξη. Μέχρι την περίφραξη. Τελείω. Τετράγωνα πράγματα. Και κάτι πολύ πολύ σύντομα, αν θέλετε και οι δύο, νέα προϊόντα καπνίσματος, ατμιστές κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο τελικά ήρθαν να αντικαταστήσουν τα τσιγάρα ή να δημιουργήσουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Να σας πω κάτι απλό. Η παραγωγή καπνικών προϊόντων τις τελευταίες δεκαετίες. Ναι. Παράγει καινούργια προϊόντα, τα οποία τα προωθεί με ποιο επιχείρημα, με το επιχείρημα του ότι είναι λιγότερο βλαπτικά από τα προηγούμενα. Λιγότερο βλαπτικά, απλά τα προηγούμενα. Τα προηγούμενα. Ναι. Αυτό είναι μια παλιά ιστορία που επαναλαμβάνεται και τώρα και συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Και από αυτά που βγαίνουν τώρα και θεωρούνται μη βλαπτικά, μόλις αποδειχθούν οι βλάβες τους, θα βγει κάποιο άλλο. Που θα ισχυρίζεται ότι αυτό είναι τώρα λιγότερο βλαπτικό από το προηγούμενο. Έτσι έχει γίνει. Όλα βλάπτουν δηλαδή. Ναι. Δεν έχει σημασία λίγο ή πολύ. Η αναπνοή μας είναι φτιαγμένη για να αναπνέει καθαρό αέρα. Ό,τι άλλο τις βάζουμε μέσα. Βιάζουμε τον οργανισμό μας. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.